Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Οκτώβρη, με τους πολίτες να φαίνονται λίγο μπερδεμένοι για το πότε πρέπει να τον πραγματοποιήσουν, καθώς εκκρεμεί η τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό. Γεγονός που έχει επιφέρει μία σύγχυση, σύμφωνα με τον Ιατρό Γενικής Ιατρικής Δημόσιας Υγείας Νάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς μπορούν να γίνουν ακόμη και την ίδια ημέρα και τα δύο είδη εμβολίων. Κοιτάξτε να δείτε, όντως ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει από τις αρχές έτσι, του Οκτώβρη. Υπάρχουν κάποιες δισταγμίες, όπως θα τους έλεγα, από κάποιους ασθενείς, τους οποίους θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε. Όσον αφορά πότε πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός σε σχέση με την αναμνηστική δόση του κορονοϊού. Μας μπερδεύει λίγο αυτό δηλαδή τώρα. Ο συνδυασμός του εμβολίου του κορονοϊού, της τρίτης δόσης και του αντιγρυπικού. Ακριβώς. Όσον αφορά στο θέμα του αντιγρυπικού εμβολιασμού σε σχέση λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με το εμβόλιο του COVID, να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί να γίνει ακόμα και την ίδια ημέρα. Δηλαδή κάποιος που θέλει να εμβολιαστεί ταυτόχρονα μάλλον. Λοιπόν, μπορεί να κάνει το εμβόλιο από το ένα αντιβράχιο και να αλλάξει την ανατομική περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ένας που δεν νοσεί, για να το ξεκαθαρίσουμε, μπορεί να το κάνει όποτε θέλει. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει δηλαδή χρονικό περιορισμό σε αναφορά το πότε θα κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο σε σχέση με το εμβόλιο του COVID. Ο μήνας Νοέμβριος θεωρείται η καλύτερη περίοδος για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Αυτό έχει να κάνει με την εμφάνιση της γρίπης παραδοσιακά χρονολογικά στην Ελλάδα. Η περίοδος που πρέπει να εμβολιαστεί κάποιος είναι από μέχρι τα μέσα έως το τέλος Νοεμβρίου. Γιατί η γρίπη στην Ελλάδα, η έξαρσή της εμφανίζεται συνήθως Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οπότε αν κάποιος κάνει το εμβόλιο του από τώρα ακόμα έως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα μεσολαβήσουν και αυτές τις 14 μέρες που θέλουμε για να αναπτύξουμε ανοσία και θα είμαστε καλυμμένοι. Ενώ παράλληλα ο κ. Παπαδόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς μπορεί ένας ασθενής να προσβληθεί ταυτόχρονα και από τον ιό της γρίπης αλλά και από τον κορονοϊό. Το να κάνουμε και το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε και στα σύστημα υγείας είναι την ταυτόχρονη νόσηση. Δηλαδή γρίπης με κορονοϊό. Θα γίνει ένας χαμός, κύριε Παπαδόπουλε. Θα επιβαρύνει με τα πάρα συμπτώματα πολύ, θα τρέχουν όλοι και δεν θα ξέρουν αν είναι από τον ιό ή από... Αυτό, όχι μόνο αυτό, μπορεί να νοσεί ταυτόχρονα. Α, ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι, να νοσεί από κορονοϊό και να κολλήσει και η γρίπη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ, ειδικά κάποιες ομάδες που είναι ευάλωτες. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει, που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους και να προβούν στον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, το εμβόλιο της γρίπης είναι δοκιμασμένο εδώ και χρόνια και ασφαλές για όλες τις ηλικίες και κατηγορίες ανθρώπων. Από τη στιγμή που είναι υγιής, μπορεί να το κάνει άφοβα. Γιατί ας μην ξεχνιόμαστε, το εμβόλιο είναι ασφαλέστατο, δηλαδή έχει έγκριση από ηλικία 6 μηνών έως πιο πάνω, δίνεται στις έγκυες γυναίκες, στις συλλάδουσες, δηλαδή είναι ασφαλέστατο το εμβόλιο. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην νοσούμε είτε από κορονά είτε από κάποια άλλη ίωση εκείνη την ώρα που θα το κάνουμε. Αυτό μόνο. Και να μην έχουμε πυρετό φυσικά. Θα γραφείτε στον γιατρό του και δεν θα μπορεί να το κάνει είτε στο ιατρείο είτε στο φαρμακείο. Ακριβώς. Ωραία.